Σας άκουσα στην ΕΡΤ που λέγατε ότι εμείς προσπαθούμε... Έφερα τον πρόεδρο. Έλα τον. Τον έφερες καλεσμένο. Παρουσιαστή, τι θες. Λοιπόν, εγώ θα ρωτάω τον κύριο πρόεδρο και εσύ θα απαντάς, εντάξει. Έχουμε αποκλειστικό, ε. Κύριε πρόεδρε, πώς πήρατε την απόφαση... Εδώ, συγκεντρώσου. Πώς πήρατε την απόφαση να πάμε σε αυτήν την συγκυβέρνηση τόσο γρήγορα? Στη συγκυβέρνηση, στις εκλογές είναι το θέμα. Στις εκλογές πιέζαν οι έξω, υπογράψαμε ό,τι μας βάλανε εκεί να υπογράψουμε. Του πήραν και το ένα νεφρό, νομίζω, στην διαπραγμάτευση. Πήγαμε στις εκλογές. Πώς πήρε την απόφαση? Είδε ο άλλος του σπάει τα χέρια, δεν θα το βάλει στην κυβέρνηση. Πώς σου φάνηκαν οι αγκαλιές με τον κύριο Καμένο? Εδώ καλά είναι. Στο εκλογικό κέντρο. Συχαμένες. Γιατί? Συχαμένες. Αυτό δεν ήταν παραφύση. Παραφύση ήταν τα άλλα. Αυτό δεν ήταν. Η τσάντα είναι Ολυμπιακός. Όχι, καλοκαιρινή. Συγγνώμη, θα βάλουμε λίγο εδώ. Να κλάψω λίγο για τη ζωή. Θα μου κάνεις τη χάρη να το αφήσεις όλη την τέτοια. Δεν θα την κάνω τη χάρη, αλλά θα το αφήσω για λίγο. Α, δεν θες, ε. Έχω και για τον Παπαδημούλη. Έλα, καιρός είναι. Γραβάτα. Γραβάτα. Λερωμένη λίγο. Ταιριάζει και με το κουστούμι πρέπει. Και τα χέρια σας λερωμένα είναι τώρα πια. Έλα. Γραβατούλα. Όχι, εδώ. Παράδει, τι, δεν είναι λερωμένα τα χέρια, με αυτό που υπογράψαμε. Μαύρη. Δεν είπε να βάλει γραβάτα μόλις. Συνεργάζεται προφανώς με γραφείο κηδιών. Έλα, σκίστο. Σκίστο, έλα. Έλα, σκίστο για τον κόσμο. Για τον κόσμο. Η κυρία Κουντουρά μου, τι μου κάνει? Κυρία Υπουργέ, θα λες. Πάλι. Μισό. Το έργο στον τουρισμό, το θύμα μας όλοι έχουμε να λέμε για τον τουρισμό της Κουντουρά. Το τι κόσμος ήρθε. Τι άλλο. Γερέ που το αναγνωρίζει. Ναι. Να βάλω αυτό στη μέση. Κάπου. Ποιος θέλει, κύριε Γεράκη. Πώς πήγαμε εμείς, κερδίσαμε. Είναι γυαλιά καλύτερα για να βλέπω καλύτερα τα νούμερα. Καλά τα πήγε η δικιά μας δημοσκόπηση. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Τι κρύβεστε. Τι κρύβεστε. Σας είδαμε εκεί στους Καμένους. Σήκωσε, πανηγύρισε το λίγο. Κάνε κάτι να το χαρούμε. Να κάνω το τιστάι. Τι άλλο έχεις να τάξεις. Τι άλλο έχεις να τάξεις. Έχω ένα μνημόνιο ακόμα, το επόμενο. Το 4, Παπαδημούλη. Έρχεται. Να γράψω 4. Είναι τώρα κοντά. Την επόμενη χρονιά. Πρώτα. Τα συγχαρητήριά μου καταρχήν. Ήσουν πάρα πολύ καλός για μία ακόμη φορά. Πότε. Θέλω να μου πεις τι προσδοκάς από τη νέα κυβέρνηση. Διαμάντο, πάλι εδώ. Όλο εδώ συναντιόμαστε. Πάλι με διαμάντο που φέρνει όλη την ώρα. Ρε διαμάντο. Όλους τους φίλους σου φέρνει. Όλους. Τον Κατρούγκαλο μου, όλους. Λοιπόν, δεν μου κάνεις τη χάρη. Τι περιμένεις από τη νέα κυβέρνηση? Μνημόνια. Τι να περιμένεις. Τώρα που είναι εφαρμοσμένη. Τι μνημόνια. Σου φαίνεται περίεργο. Μνημόνιο 3 ήρθε, το περιμένουμε πώς και πώς. Αφού έχουμε αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Θέλετε να ασπαστείτε. Συνεργαζόσταν πριν ένα μήνα. Έλα με. Δεν τρέπεις. Έλα. Η ζωή. Μια χαρά είναι, κύριε Αγκαστή. Η πρόεδρος της Βουλής. Εσύ ήσουν φαν. Η πρόεδρος της Βουλής. Δεν σέβεστε την πρόεδρο της Βουλής. Ήσουν φαν της ζωής. Είμαι ακόμα φαν της Βουλής. Είσαι ακόμα. Ακόμα. Ψήφισες. Να παραμείνει η ζωή. Ψήφισα τη ζωή. Θα ψηφίσω. Για να μπουν μέσα. Να παραμείνει η ζωή πρόεδρος. Και έστω και αν δεν θα παραμείνει η ζωή πρόεδρος. Μην ξεγελιέστε. Σιγά μην παραδώσει η ζωή την έδρα. Στις καρδιές μας εμείς. Ποιος κάνει στη Βουλή, δεν θα δώσει. Δίνει Βουλή. Δήμο. Θα είναι σαν τη μονή σφιγμένου κάτι, δηλαδή δεν θα παραδώσει την. Τι έγινε, τσολιά. Τι θα κάνει. Δεν θα παραδώσει, λες, την έδρα. Πιστεύεις ότι θα παραδώσει. Θα δώσει Προεδρείο. Σκέψου τώρα εσύ τη ζωή με ένα μπουκέτο λουλούδια στον επόμενο. Είναι δυνατόν. Για κανέναν λόγο. Κανα μπουκέτο φιγκαλύτερη σκέτο. Στο φάκι μου. Τι κάνω χρόνια. Δεν σε πήρα για χρόνια πολλά. Τι κάνω. Είχα γενέθλια προχθές, δεν είδε την ώρα να κλάψει λίγο. Τι να σε κάνω. Σου ήθελα μηνύματα να κλάψει και δεν έκλαιγε τα γενέθλιά μου. Τι να σε κάνω. Κύριε Μακρυγιάννη, τι κάνετε. Συγχαρητήρια, τρίτο κόμμα, καλά τα πήγατε. Να είστε καλά. Αυτά για να φύγω, Αντώνη. Να πάρει και τον. Όχι, δεν θα είμαι πρόεδρος. Τον πρόεδρο θα τον πάρει, σε παρακαλώ πολύ. Είσαι Σιριζέος. Πρέπει να είμαι Σιριζέος. Πρέπει να είσαι όλοι μας Σιριζέοι. Η καρδιά μας δεν λέει Σιριζέοι. Έβαλε τη μοφροβάτα. Έχουμε τον κύριο Παδημούλη εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειαζόμαστε τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Λοιπόν. Παπαδημούλη, γιατί δεν πήγατε στη Λάη, γιατί δεν πήγατε. Θα μπαίνανε στη Βουλή. Στη Λάη. Δεν μιλάει. Να πω αφού τελειώσει τα καλαμπούρια κάτι. Ναι, βεβαίως. Παρότι είμαι πολύ αντίθετος με την επιλογή που έκαναν οι πρώην σύντροφοί μου να διασπάσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να συγκροτήσουν τη ΛΑΕ, θέλω να πω ότι δεν αντιμετωπίζω καθόλου με χερεκακία το αποτέλεσμα. Καλά, γιατί κάνετε, μαζί καλά. Με τον Λαφαζάνη, τον Στρατούλη και πολλούς άλλους που τώρα είναι στη ΛΑΕ, ζήσαμε το 1993. Το 2,93 αποδείξε τον τότε συνασπισμό εκτός Βουλής για 3.000 ψήφους. Και επειδή παρά τις διαφορές. Θυμάμαι τις παλιές διασπάσεις. Άλλα που διάσπαση έχετε κάνει. Λέω ότι επιχειρείτε, αυτή την ώρα... Επιχειρείτε με τον Τζολιά εδώ να δώσετε ένα σοβαρό πολιτικό μήνυμα, δεν το καταφέρετε. Προς θα δώσω καλύτερα... σοβαρό μήνυμα. Γι' αυτό καλύτερα να τον ξεφορτωθούμε, κύριε Παρμόνη. Όχι, δεν φεύγω, δεν δώσω διαμάντρια. Εγώ νόμιζα ότι είχε φύγει. Θα φύγω εγώ, έχει και ψήρατο. Ψήρες έχει πιάσει δίπλα σου.
Ναι. Απλώς... Συνεχίστε την βραδιά. Η επιλογή. Αχ, το χειμώνα, επιλογή... Είδα. Πού είσαι, Πασόκ? Πάντα. Πάντα Πασόκ. Αν μείνει στο πάνελ, δεν θα διακόπτει, θα περιμένει τη σειρά σου. Εγώ. Ναι, εσύ. Τι θα κάνουμε με του κανόνε? Ναι, 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 θα κάτσει με του κανόνε στο πάνελ, κύριε Παδημούλη. Λέω ότι η επιλογή τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ αποδοκιμάστηκε από του πολίτε. Γιατί εξ αντικειμένου διευκόλυνε το σενάριο της αριστερής παρένθεσης, το οποίο δεν το ήθελε ο λαϊκός κόσμος. Από εκεί και πέρα, αν θέλω κάτι να υπογραμμίσω και να κρατήσετε από όσα σας είπα, είναι ότι πολλοί κόσμος από αυτό που μας ψήφισε, μας έδωσε ψήφο κριτικής υποστήριξης και αυτό σημαίνει ότι αφού χαρούμε τη νίκη, από αύριο μας περιμένει πολύ σοβαρή δουλειά, δεν δικαιολογούνται λάθη, αυτό το επτάμινο μας έχει κάνει σοφότερους. Η νίκη είναι μεγάλη, γι' αυτό και η ευθύνη είναι μεγάλη. Λοιπόν, θέλω να ξεφορτωθώ τον καλεσμένο ο οποίος βγάζει selfie. Γιατί... Να μην βγάλουμε τη διαμάντο. Ναι, όχι, είναι λίγο ανάρμοστη η συμπεριφορά σου. Συγγνώμη, να στο βγάλω πάνελ. Και μνημονιακό μια στιγμή και έρχομαι. Φεύγω. Βγάλε τις φωτογραφίες σου και εσύ κοφύγε, γιατί μας χαλάς τη συζήτηση. Δεν έχουμε μνημονιακό ποτέ. Ευχαριστώ. Ωραία. Να είστε καλά. Το... Εδώ θα μείνει. Εδώ. Το κάδρο σου. Εδώ, θες, βγάλ' τα σύμφωνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθες. Δεν σε έγινε. Ξέρεις, με το που μπήκε στο πλατό μέσα κόπηκε το ρεύμα στην Κέρκυρα. Αυτό πώς το σκέφτεσαι.